περασμένη Κυριακή ολοκληρώθηκαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του γυναικείου ανταγώρα Κόστο Βόλεϊ και κάπως έτσι η πρώτη σεζόν του νεοσύστατου τμήματος έλαβε τέλος. Το παιχνίδι παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον ο Δήμαρχος Θεοδόσης Νικηταράς και ο πρόεδρος του ΔΟΠΑΒΣ Παναγιώτης Χατζηχριστοφής. Ευχαριστημένος για τη συνολική εικόνα της ομάδας, ο προπονητής και καθηγητής φυσικής αγωγής Στράτος Μπίλης. Ολοκληρώθηκε για φέτος, ολοκληρώθηκαν τα παιχνίδια του γυναικείου βόλεϊ με την ομάδα του Ανταγώρα Κο. Πες μας, τι έχει συνέχεια? Είχαμε άλλο ένα παιχνίδι σήμερα, ήταν το τελευταίο για το γυναικείο πρωτάθλημα. Δυστυχώς πάλι είχαμε μια ήττα, η οποία όμως και πάλι με τη συμμετοχή των μικρότερων παιδιών, αυτό που βλέπουμε είναι μια συνεχή βελτίωση, η οποία κατά τη δική μου γνώμη θα συνεχίσει. Θα είναι μεγαλύτερη, πιστεύω, την επόμενη χρονιά. Τώρα το επόμενο βήμα που έχουμε είναι κάποια παιχνίδια ακόμα παγκορασίδων που έχουμε για τις μικρότερες ηλικίες και στα σχέδιά μας είναι να συνεχίσουμε και το καλοκαίρι με διάφορες δραστηριότητες, δηλαδή να προσπαθήσουμε να βάλουμε και άμμο, να βάλουμε και στίβο, ούτως ώστε τα παιδιά να μην μείνουν πίσω από θέμα δύναμης, ταχύτητας και αντοχής. Αυτά. Η ομάδα ήταν πολυπληθής σήμερα στο γήπεδο, ήταν σύσσωμες, μικρές, μεγάλες. Ήταν ένα πολύ ωραίο θέαμα αυτό. Ναι, όσο μπορώ και εγώ θέλω να κατεβάζω περισσότερα παιδιά, ούτως ώστε να παίρνουν την εμπειρία έστω και από 2, από 3, από 5 πόντους, είναι μεγάλο κέρδος. Σήμερα ήταν πολύ λιγότερες οι ενήλικες αθλήτρες, οπότε αναγκαστικά έπρεπε να κατεβάσω και τις μικρές, έστω να πάρουν μια συμμετοχή, να μυρίσουν ουσιαστικά το παρκέ, να δουν πως είναι ένα παιχνίδι, για να κατανοήσουν αργότερα τι γίνεται μέσα σε όλο αυτό. Καλή συνέχεια, να ευχηθούμε.